Θα συζητήσουμε για το χάσμα μεταξύ υπαίθρου και πόλης. Ο πατέρας μου είναι από την Έδεσα και ήταν ο μοναδικός από όλη του την παρέα, ο οποίος έφυγε πρώτα στην Ιταλία, στην Πολώνια, και μετά έμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου ερωτεύτηκε τη μητέρα μου, ήταν ερωτικός μετανάστης. Τα παιδιά όμως όλων σχεδόν των φίλων του μετανάστευσαν. Δηλαδή, από την κεντρική παρέα ήταν ο μοναδικός, αλλά από την παρέα των παιδιών που ήμασταν, σχεδόν όλοι άφησαν την Έδεσα. Το οποίο δείχνει μια τάση που φαίνεται να επαναλαμβάνεται και σε πολλές άλλες πόλεις. Να βλέπουμε νέο κόσμο να αρχίζει να αφήνει την ύπαιθρο. Και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχουν καλές πρακτικές για να το αναστρέψουμε. Και έχω μαζί μου τέσσερις πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα μας δώσουν και θεωρητική και πρακτική γνώση. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τον Byron Kotzamani, αφιπηρετήσαντα καθηγητή δημογραφίας. Και είστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και την Πρακτική στην Ελλάδα. Και συζητούσαμε πριν έρθετε όλοι μέσα ότι έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό ενεργά οικονομικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών. Τι δείχνουν τα αποτελέσματά σας, γιατί γίνεται αυτό και πόσο μας απασχολεί? Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αστικοποίηση στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως από αυτές που είναι οι πλέον αστικοποιημένοι. Το τίτλος της θεματικής συνεδρίας είναι «Αντιμετωπίζουμε στο χάσμα μεταξύ πόλης και υπαίθρου». Θα κάνω μια διαφοροποίηση τώρα. Η χώρα μας έχει ένα ποσοστό 80% του πληθυσμού της που είναι στις αστικές περιοχές και ένα 20% αυτό που λέμε στο έξω από τις αστικές και τις περιαστικές περιοχές. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει τη χώρα μας περισσότερο, που σημαδεύει τη χώρα μας περισσότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το εξής, ότι έχουμε δύο μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, αυτές των Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι οποίες συγκεντρώνουν το 50% του πληθυσμού σε ένα πολύ μικρό μέρος της επιφάνειας, δηλαδή γύρω στα 3% της συνολικής επιφάνειας. Δηλαδή δεν έχουμε μονάχα μια αστικοποίηση, έχουμε μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στο χώρο, εντάξει, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιφάνειας έχουμε συγκεντρωθεί πολύ. Αυτό πρακτικά είναι. Και αυτό σαφώς οφείλεται στην υπερσυγκέντρωση στις δύο περιοχές που σας είπα, Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Και από εκεί και πέρα έχουμε 4-5 πόλεις γύρω στις 150.000 και έχουμε μια πλειάδα μικρών αστικών κέντρων, τα οποία το χάσμα που υπάρχει δεν είναι ανάμεσα στα μικρά αυτά στη κέντρα και στην ύπαιθρο τους και στην εσωχώρα τους. Το χάσμα που υπάρχει είναι ανάμεσα στις δύο μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, στις τέσσερις μεγάλες πόλεις που έχουμε και στις υπόλοιπες και αστικές περιοχές, μικρά αστικά κέντρα και στον ύπαιθρο χώρο. Αυτό είναι αποτέλεσμα του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης μεταπονεμικού, το οποίο δύσκολα αναιρείται, όσα θέλετε να δούμε τη συζήτηση τι γίνεται, δύσκολα αναιρείται σήμερα. Είναι αποτέλεσμα επίσης της μιας εσωτερικής μετακίνησης, μετανάστευσης που χαρακτηρίζει τη χώρα μας από τη δεκαετία του 50 μέχρι το 2010, μέχρι και την κρίση, που είναι η εγκατάλειψη του εξωαστικού χώρου, του ύπαιθρου χώρου και συγκέντρωση στον αστικό χώρο και κυρίως στις δύο μετροπολιτικές περιοχές. Είναι αποτέλεσμα της εξωτερικής μετανάστευσης της δεκαετίας του 60 και του 70, στον βαθμό που σχεδόν 800.000 έφυγαν, ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο παλινώστηκε και γύρισε. Στη τελευταία ανάλυση δεν γύρισε τον τόπο καταγωγής του, αλλά συγκεντρώθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης που είχαμε τις δεκαετίες του 90 και του 2000, της οικονομικής μετανάστευσης, όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των αλλοδαπών, των οικονομικών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας, εγκαταστάθηκαν σε αυτό που λέμε τον κύριο αναπτυξιακό άξονα της χώρας μας, ανάμεσα Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Και ταυτόχρονα έχουμε και την κρίση, η οποία ανέκοψε τα θέματα, την κινητικότητα από την ύπαιθρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και δημιούργησε δύο αντίστροφα ρεύματα, τα οποία αυτό είναι που το χαρακτηρίζω τώρα, θα τα δείξει η απογραφή τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε της επιθετικής, της δημιουργικής επιστροφής στον ύπαιθρο χώρο και της αμυντικής επιστροφής στον ύπαιθρο χώρο. Τι σημαίνει αμυντική επιστροφή? Έχετε μια σειρά άτομα και οικογένειες μεγάλης ηλικίας σχετικά γύρω από τη σύνταξη, γύρω από τη σύνταξη, στα 55-65, λόγω της κρίσης και της αδυναμίας επιβίωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιστρέφουν στο χώρο καταγωγής τους. Και έχετε μια σειρά νέους επίσης, που είναι αυτό είναι το θέμα της παθητικής μετακίνησης, επιστροφής στον ύπαιθρο χώρο. Και από την άλλη μεριά έχετε μια σειρά νέους, οι οποίοι επιστρέφουν στο μυθικό ή στον πραγματικό χώρο καταγωγής, δηλαδή που κατάγονται οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς τους, για να δημιουργήσουν σαν αντίβαρο στην κρίση. Επομένως, με την κρίση έχουμε μια τάση
αναστροφή των πρώτων ρευμάτων, τα οποία όμως, αν δεν υπάρχουν πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν αυτό το κύμα επιστροφής και κυρίως αυτό που αποκαλώ λίγο την δημιουργική κινητικότητα, δεν πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο, τη δημιουργία δύο τεράστιων μητροπολιτικών περιοχών, έχουμε στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μια έντονη γύρανση. Τι σημαίνει βασικά αυτό, είναι ότι οι ηλικιωμένοι και σαν πλήθος και σαν ποσοστό αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και ταυτόχρονα αυτό που λέμε είναι σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε όμως από εκεί πέρα ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε καθόλου, το οποίο έχει σχέση με τον υπαίθρο χώρο, που είναι το χαμηλότερο του εθνικού επίπεδου. Δηλαδή, μας θα δώσω ένα νούμερο για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Η χώρα μας σήμερα στο εθνικό επίπεδο 22%, 23% είναι άνω 65 χρονών. Το 2050 θα είμαστε γύρω στο 1 τρίτο, 33%. Όμως σήμερα ήδη στη χώρα μας έχετε γύρω στους 10 νομούς, όπου το ποσοστό των άνω των 65 χρονών είναι ήδη πάνω από 30%. Και το οποίο σε 10-15 χρόνια θα είναι γύρω στα 40-50%. Δηλαδή έχετε ένα κομμάτι νομών στην υπηρετική κυρίως Ελλάδα, κυρίως ορεινών και ημιορεινών, με πολύ μικρά αστικά κέντρα, όπου σε λίγο, σε μια 15ετία, θα έχετε 4-5 στους 10 πάνω από 65 χρονών και ένα στους 3 ανάμεσα σε αυτούς πάνω από 85 χρονών. Δηλαδή, έχετε μια γύρανση του ύπαιθρου χώρου που είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι είναι τα αστικά κέντρα. Συμπερασματικά, αυτό που λέμε ύπαιθρο χώρο στο έξω από αστικά, χάνει πληθυσμό, γυράσκει με μεγάλη ταχύτητα και μπαίνει ένα ερώτημα όσον αφορά τη δυνατότητα αναστροφής αυτών των τάσεων, στο βαθμό που όταν έχετε χώρους, και κυρίως στον ύπαιθρο χώρο, επαναλαμβάνω, και στην ημιωτική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ένα στους δύο, σε λίγο θα έχουν ένα στους δύο πάνω από 65 ετών, ωραία, οι δυνατότητες αναζωογόνησης αυτών των χώρων, επομένως προσέλκυσης νέων ανθρώπων ταυτόχρονα και συγκράτησης των νέων σε αυτόν τον χώρο, είναι εξαιρετικά δύσκολες, αν δεν υπάρχουν μέτρα, εξαιρετικά μέτρα πολιτικής, τα οποία θα επιτρέψουν να αναστραφούν αυτές τις τάσεις. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος όσον αφορά την αναστροφή των τάσεων. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν είχε πολιτικές όσον αφορά τις χωρικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Επομένως, έχετε μια απαξίωση του υπαίθρου χώρου, μια εγκατάλειψή του, μια γύρανσή του και ταυτόχρονα η ψηφιακή επανάσταση ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβάλλει στην άμβληση της απομόνωσης. Αλλά από μόνη της δεν μπορεί να λύσει κανένα θέμα, στο βαθμό που αν δεν έχετε υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας και ταυτόχρονα δεν έχετε ένα κρίσιμο μέγεθος πληθυσμού στη χώρα μας σε μια σειρά περιοχές. Και όταν λέω κρίσιμο μέγεθος πληθυσμού, δεν μιλάω μοναχά απόλυτα μεγέθη. Μιλάω κρίσιμο μέγεθος νέων ανθρώπων, παραγωγικών ηλικιών και έρχομαι. Είναι πολύ δύσκολη η αναστροφή όλων των τάσεων. Επομένως, οδεύουμε σε μια περαιτέρω εγκατάλειψη του υπαίθρου χώρου, ο οποίος δεν είναι ένας γυρασμένος χώρος πάρκινγκ, σε εισαγωγικά το λέω κοινικά, για ηλικιωμένους, οι οποίοι θα έχουν επίσης πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουν σήμερα, στο βαθμό που οι υποδομές και τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν για την τρίτη ηλικία και την τέταρτη ηλικία, πόσο ήδη στον αστικό χώρο είναι πάρα πολύ προβληματικά, πόσο μάλλον στον ύπαιθρο χώρο. Επομένως, εδώ μπαίνει ένα θέμα το οποίο είναι αναστροφή όλων των πολιτικών που είχαμε μεταπολεμικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο-τρία τελευταία χρόνια έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει όχι στην Ελλάδα, μόνο και σε μια άλλες περιοχές. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, κάποια προγράμματα στην Ισπανία όσον αφορά για την αναστροφή αυτή. Δηλαδή, τι σημαίνει αναστροφή, εγκατάσταση νέων δυναμικών ανθρώπων στον ύπαιθρο χώρο. Εντάξει. Αν δεν πάρθει κανένα μέτρο, η κατάσταση είναι κόκκινο χαλί στρωμένο, με την κακή έννοια. Επομένως, έχουμε εγκατάλειψη, περαιτέρω εγκατάλειψη του υπαίθρου χώρου και ταυτόχρονα υπερσυγκέντρωση, συνέχιση της υπερσυγκέντρωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, βασικά στις δύο μετροπολιτικές περιοχές. Πράγμα που σημαίνει ότι με την κλιματική αλλαγή η οποία έρχεται, τα προβλήματα τα οποία θα γνωρίσουν αυτές τις δύο περιοχές, δηλαδή Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, θα είναι πολύ πιο έντονα από αυτά που γνωρίσαμε, που έχουμε την εμπειρία του παρελθόντος. Και από την άλλη μεριά, η συντήρηση του περιβάλλοντος έξω από αυτά τα δύο κέντρα, εντάξει, που απαιτεί και ανθρώπινους πόρους, δεν θα υπάρχει. Αμέσως είναι μια ακόμα απαξίωση αυτού που λέμε της φύσης και μια ένταση του λεγόμενου οικολογικού προβλήματος. Η απάντηση σας ήταν πιο ενδιαφέρουσα από την ερώτησή μου. Η απάντηση ήταν επομένως έχουμε σε αυτό που σας λέω, όταν έχετε εγκατάλειψη, δεν έχετε ζωντανές δυνάμεις σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επιφάνειας, νέους ανθρώπους και έχετε μια υπερβολική γύρανση και μια μείωση του πληθυσμού, έχετε πολύ λίγες πιθανότητες
να κάνετε κάτι και να αναστρέψετε αυτήν την υπόθεση. Και όσο το αφήνουμε και προχωρεί, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η αναστροφή των τάσεων των τελευταίων 20 δεκαετιών. Μην ξεχνάτε, έχουμε στη χώρα μας και μια ιδιαιτερότητα και τελειώνω να μην μονομολιστώ. Στη χώρα μας, το μοντέλο της ανάπτυξης, το μεταπολεμικό, στηρίζεται το εξής. Σε μια ανωδική κοινωνική κινητικότητα, μέχρι το 2010 τουλάχιστον, δεν υπάρχει πλέον, η οποία στηρίζεται σε δύο παραμέτρους. Πρώτον, όλο και περισσότερα τυπικά προσόντα, δηλαδή υπερεκπαίδευση σε εισαγωγικό και εγκατάλειψη του μικρού τόπου καταγωγής μου, εγκατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα και βασικά στα μετροπολιτική περιοχή Αθηνών και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το κυρίαρχο μοντέλο στη χώρα μας, το οποίο λειτουργήσε μέχρι και την κρίση. Δηλαδή, θέλετε να αλλάξετε την κοινωνική σας θέση, θέλετε να προοδεύσετε σε εισαγωγικά, πρέπει να σπουδάσετε, να σπουδάσετε, να σπουδάσετε και μετά να εγκαταλείψετε το χώρο σας για να πάτε στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, στις δύο μεγάλες αστικά κέντρα. Αυτό το μοντέλο σταμάτησε μεν, αλλά οδήγησε στο αποτέλεσμα που σας έχω πει, στο ότι είμαστε κατά 80% στα αστικά κέντρα, 60% σε δύο μετροπολικές περιοχές, σε λιγότερο από 3% της συνολικής επιφάνειας. Ό,τι λέει, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας παρακαλέσω να προσπαθούμε να ολοκληρώνουμε τις ομιλίες στα 6-7 λεπτά. Εγώ θα κάνω τις επεμβάσεις μου. Ήσασταν νομίζω μια χαρά. Τις επεμβάσεις μου για να μπορέσουμε μετά να δώσουμε χρόνο και στο κοινό. Θα ταξιδέψουμε στη Βουλγαρία και θα πάμε τώρα στο Γκάμπροβο. Εκεί η Σεβδαλίνα Νένκοβα θα μπορέσει να μας πει ως Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο πώς κατάφερε η πόλη να πάρει ένα πολύ μεγάλο βραβείο, το Green Leaf Award για το 2021, και αν αυτή η πράσινη ανάπτυξη που προσπαθεί να φέρει, κρατάει νέο κόσμο στην πόλη. Σεβδαλίνα, the floor is yours. Hello, nice to meet all of you and thank you for inviting me. I would like to start with this, that Gabrovo is my hometown and I work for it. So I'll tell you briefly about the city. The city is situated in the central part of Bulgaria along the Antra River. It has 65,000 inhabitants, the municipality, and the city itself 60,000. Surrounding villages are 131. And the territory the municipality occupies is 555,000 square kilometers. So we don't have expressed rural areas. We are not agricultural region. We are mountainous. More than 50% of the territory is occupied by forests. So two national parks are part of the territory. Near to the city is a mountainous resort area, Uzana, favorite place for hiking, mountain biking, skiing, etc. Our city emerged in 12th century. With the time, it proliferated as a center of crafts, trade, economic center, center of educators, many politicians, scientists, writers emerged from Gabrovo. I'm sure you've heard about Christo, who wrapped the buildings around the world. In the formation of new Bulgarian state, many new things happened for the first time in Gabrovo. First secular school was opened here. The first factory production started in Gabrovo. The first electrical bulb was lit here. And so a century ago, the city was called Bulgarian Manchester. Through the years, no matter what the political government of the Bulgarian state has been, the city managed to keep its industrial profile and to be a center of industry, technology and innovations. So the spirit of Gabrovo, besides this characteristic, is also the sense of humor, self-irony and mockery, because we mock ourselves that we are thrifty and stingy, and we has a house of humor and satire and an annual carnival that attracts thousands of people. So this is briefly, but in the last decades, it's already a second decade, the local authority tries to
bring the city into the European path of development and we think that we succeeded in many aspects as the economic and social indicators are stable. The region GDP in the north-central part of the country, I think we are the first with GDP per capita. We have solid SME structures, some of them implementing innovative solutions. We are leaders at national level in EU funds absorption. And we have a structured educational system with technical university, which develops competencies in the engineering domain, and it has center of competencies and pure technologies, and tries to work in relation with the business. We have a system of social services that covers all the residents, including the villages. For these efforts, in 2021, we were awarded with the prestigious European Green Leaf Award of the European Commission, and also for the achievements in the entrepreneurial domain, the European Entrepreneurial Region of the Committee General of the Committee of the Region. The local administration tries to be proactive. We are represented in the Committee of the Region, in the Covenant of Mayors, in the Green Leaf Network, in the UNESCO Creative Cities Network. And so what we have achieved in energy efficiency, the first passive building some years ago was for Bulgaria, was in one of our kindergartens. We retrofitted, managed to convince the residents to retrofit their buildings, and more than 50 buildings are retrofitted, and the owners are now willing to continue with this policy for energy efficiency. We introduced energy efficiency street lighting, and our new focus is energy cooperatives, but it's just an idea. The water system of the city, owing to EU financing, was completely renovated some years ago, but this year and the previous one, we spread these initiatives in the surrounding villages with 20 new kilometers of water main that was renovated, two brand new pumping stations. We, I think, 13 reservoirs were renovated and 5 new were built. And so 20 villages were supplied with modern water system. Regarding the transport and mobility, before the Green Leaf year, we did a lot of construction, bypass roads, new pavements, new roads that managed to reduce the traffic and to take it out of the city. So this reflects the lowering of noise, lowering of the harmful particles. But still, considering the harmful particles and the purity of the air, there were some citizens' activism. And so this year we managed to install new digital monitoring system for the air quality. The interesting thing here is that the municipality joined efforts with one local innovator who produced his own system. And now it is installed, and if you are curious, the site is green.gabrovo.bg. You said I can't make a presentation, so I will only speak. in real time, check it online and we'll see real time. Really you can see in real time how what is the purity of the air. Waste management years ago
Again, with EU financing, we managed to build a new landfill according to all the EU requirements, where the waste is separated, recycled, and composting is done. Many initiatives, there is no time to enumerate. The latest achievement, it's a pilot innovative project that introduced a smart waste management system in several parts of the city. It's something like iceberg. You see the container for waste on the top, and underground there is a hole where it goes, and a sensor provides information how much it is filled, should it be emptied, and in this way, in the cold weather and in the hot weather, no smell, and it's more efficient. And all these policies are to be continued. Recently, we became one of the 100 neutral cities by 2020, which is a mission that we take. And all this is done with the support of the people and involving the people. And if I refer to the previous panel, policy can't be done for itself. It should be done with the support and embraced by everybody. We have a lot of campaigns. I just mentioned some. I think, if I need to be strict and fair. Yeah. Θα δώσω τον λόγο στον Αλέξανδρο Παζαΐτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει σε μια ορεινή περιοχή, όχι της Βουλγαρίας, αλλά της Ελλάδας, που μάλλον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούσαμε από τον Γκάβροβο, αλλά προσπαθείτε να τα αλλάξετε, Αλέξανδρε. Είσαι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν και μέρος του P2P Lab. Τι κάνετε, λοιπόν, στα Τσουμέρκα? Μικρή διόρθωση, Πολυτεχνείο του Ταλίν. Έχει κι άλλο Πανεπιστήμιο του Ταλίν, εκεί δεν μας στέλνουν. Ναι, εγώ θα μας πάω λίγο πίσω, πιο κοντά σε αυτά που μας είπε ο Βίρον, που μας μαύρισε λίγο έτσι την ψυχή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα του τόπου στον οποίο ξεκινήσαμε να δουλέψουμε. Εμείς στο P2P Lab είμαστε μια ερευνητική κολεκτίβα που ασχολούμαστε με έρευνα δράσης γύρω από τις ανοιχτές τεχνολογίες. Αρχίσαμε πριν από κάποια χρόνια να μελετάμε το φαινόμενο των ανοιχτών τεχνολογιών, όπως είναι το ελεύθερο λογισμικό, όπως είναι η Wikipedia, τρόπους που το διαδίκτυο και σύγχρονες τεχνολογίες άρχισαν να φέρουν ανθρώπους κοντά από μακρινά μέρη του πλανήτη, που τους επέτρεψαν να συνδημιουργούν μαζί περιεχόμενο, να μοιράζονται γνώση, να μοιράζονται κώδικα, να μοιράζονται σχέδια και να μπορούν να παράγουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έναν τρόπο που δεν έχει προκαθορισμένες ιεραρχίες, δεν έχει προκαθορισμένους ρόλους, όπου οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν με βάση τις δικές τους δυνατότητες, να υποφελούνται από τη συλλογική γνώση και παραγωγή κτλ. Και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε από αυτούς που φύγανε και προσπαθούν να επιστρέψουν, γιατί ακριβώς όταν αρχίσαμε να παραεκπαιδευόμαστε, δεν υπήρχε χώρος πλέον για εμάς κάπου εδώ πέρα και έπρεπε να το αναζητήσουμε αλλού. Δημιουργήσαμε αυτό το εργαστήριο με έδρα τα Ιωάννινα στην Ελλάδα, προσπαθώντας να δούμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα που μελετάμε να υποφελήσει τον τόπο μας. Και πήγαμε συγκεκριμένα σε έναν τόπο ο οποίος έχει όλα τα προβλήματα του κόσμου μαζεμένα. Πήγαμε στα βόρεια Τζουμέρκα, μια ορεινή περιοχή με προβλήματα πρόσβασης, προβλήματα έλλειψης υποδομών, βασικών υποδομών, με όλη την γύρανση, την εγκατάλειψη κτλ. Κτλ. Που ενημερωθήκαμε πολύ καλύτερα, πολύ πληρέστερα πριν. Και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε αυτό το περίεργο και πολύ έτσι φανταχτερό φαινόμενο που μελετάμε στο εξωτερικό, τι έχει να προσφέρει σε έναν τέτοιον τόπο. Και αρχίσαμε να μελετάμε κάποια τα προβλήματα του τόπου. Ένα από τα πιο βασικά, ξεκινήσαμε, μιλάμε για ένα τόπο που βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, αλλά δεν μπορεί να παράξει αγροτικά. Γιατί δεν έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες που είναι κατάλληλες, σε εργαλεία που είναι κατάλληλες για τον τόπο και για το χώμα. Οι αγρότες σήμερα είναι απολύτως εξαρτώμενοι από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες παράγουν για μεγάλες εντατικές βιομηχανικής κλίμακας καλλιέργειες. Τα μηχανήματα δεν είναι κατάλληλα για το βουνό, για μικρές καλλιέργειες, δεν είναι κατάλληλα, δεν μπορούν να τα, είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αποκτήσουν οι άνθρωποι που έχουν μικρές καλλιέργειες και είναι ακόμη πιο ακριβά να τα επισκευάσουν έως και αδύνατο πολλές φορές. Γιατί όπως ξέρετε,
ένα τρακτέρ, ας πούμε, σήμερα δεν είναι απλά ένα τρακτέρ που το οδηγάς, έχει μέσα περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικό κτλ., στα οποία δεν έχει πρόσβαση κανένας. Οπότε, στην ουσία, σου επιτρέπει η εταιρεία να το χρησιμοποιήσεις για όσο θέλει η ίδια. Και άμα χαλάσει, οι επιλογές είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν αυτά τα προβλήματα, αρχίσαμε να ψάχνουμε τι λύσεις υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Βρήκαμε ομάδες αγροτών ανά τον κόσμο, συγκεκριμένα στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν τα πρώτα παραδείγματα που βρήκαμε, οι οποίοι μαζεύονται γύρω από το ίδιο πρόβλημα και αρχίζουν και κατασκευάζουν δικά τους εργαλεία. Προσπαθούν να μοιραστούν τα μηχανήματα, βασικά μηχανήματα επεξεργασίας ξυλού, μετάλλου κτλ., που έχουν σε αυτές τις περιοχές λίγο πολύ, όλοι έχουν και τις δεξιότητες, έχουν πρόσβαση σε ένα μικρό εργαστήριο που όλοι μαζεύουν, ξέρω εγώ, scrap metal κτλ. Αρχίζουν να το κάνουν λίγο πιο οργανωμένα αυτό, να φτιάχνουν κοινούς χώρους, να τους μοιράζονται τα εργαλεία τους και να αρχίσουν να κατασκευάζουν τέτοια εργαλεία. Κάποιοι το πήγαν ένα επίπεδο πιο πέρα, άρχισαν να τεκμηριώνουν, να σχεδιάζουν οδηγούς και 3D σχέδια, ας πούμε, για το πώς κατασκευάζονται τα εργαλεία, οδηγό βήμα προς βήμα και να τα μοιράζονται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Και ξεκινήσαμε κι εμείς να πούμε, ωραία, να φτιάξουμε κι εμείς ένα τέτοιο συνεργατικό χώρο, ένα maker space, όπως το ονομάσαμε, το οποίο βρίσκεται πιο πολύ στα αστικά κέντρα, εμείς είπαμε να το κάνουμε πάνω στο βουνό. Δεν πήραμε 3D printers και CNC cutting machines και vinyl cutters και τέτοια πράγματα. Τέτοια θέλαμε στην αρχή να πάρουμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα fab lab. Φάγαμε τα μούτρα μας, μας είπαν οι άνθρωποι εκεί πέρα τι να τα κάνουμε αυτά. Πάρτε μας ένα κόφτη, μια ηλεκτροσυγκόλληση, ένα τέτοια πράγματα. Οπότε πήραμε τέτοια. Και αρχίσαμε να δούμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε από όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με κάποιες βασικές ιδέες που εμείς με το φτωχό μας στο μυαλό, τα παιδιά της πόλης, στο χωριό, βρήκαμε ότι μπορεί να είναι ενδιαφέροντα, κάποια όντως ήταν. Σιγά σιγά όμως όταν μαζεύονταν κόσμος, είδαμε ότι έχουν και αυτοί τις δικές τους ιδέες. Έχουν κάποιες, αυτό που λένε τις πατέντες, εμείς δεν το λέμε πατέντες γιατί θέλουμε ελεύθερη διανοητική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνίες, ας πούμε, έτσι, λύσεις που είχαν παράξει οι ίδιοι τους και χρησιμοποιούσαν στα χωράφια τους. Και μπήκαμε στη διαδικασία να τις καταγράψουμε, να τις τεκμηριώσουμε, να τις βελτιώσουμε, να δούμε τι άλλες ιδέες υπάρχουν τρικύρω. Δεν ξέρω αν δείχνουμε κάποιες φωτογραφίες από κάποια από τα πρώτα εργαλεία που έχουμε κατασκευάσει. Είναι από απλά πράγματα. Το πρώτο flagship εργαλείο, ας πούμε, ήταν ο λεγόμενος πασάλο καρφωτήρας. Είναι ένα βαρύδιο με ένα σωλήνα και δύο χερούλια. Ένα κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά. Και το οποίο χρησιμοποιείται για να βάζεις ένα πασάλο στο χώμα. Ιδιαίτερα στο χώμα το ορεινό. Γιατί πριν έπρεπε να είναι ένας που να κρατάει τη σκάλα και ένας που είναι πάνω με τη βαριά και να βαράει. Τώρα μπορεί να το βάλει κάποιος μόνος του. Μέχρι πιο εξεζητημένα εργαλεία που ασχοληθήκαμε, όπως είναι ένα μηχανικό τριβείο αρωματικών φυτών για ρίγανη, το χρησιμοποιήσαμε. Το οποίο προφανώς έγινε ένα πρωτότυπο, είχε προβλήματα, το φτιάξαμε, το διορθώσαμε, το στείλαμε με φορτηγό στην Κρήτη για να το δοκιμάσει μια άλλη ομάδα αγροτών κτλ. Αυτό λίγο για την ιστορία. Τώρα που καταλήγει όλο αυτό και τι σχέση έχει με το χάσμα μεταξύ πόλης και χωριού. Πρώτον, όλοι συζητάμε για τις σύγχρονες τεχνολογίες, πώς μπορούν να συνδέσουν και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες τοπικά. Άρα, ήδη έχουμε μια διάσταση ότι το τοπικό με το υπερτοπικό, το διεθνές, αρχίζει λίγο και θολώνει. Αλλά το πώς θα θολώσει και με ποιους όρους είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Άλλο είναι να πούμε ότι θα δώσουμε, πώς το λένε, ας πούμε, υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους ανθρώπους στα χωριά για να τους αφήσουμε εκεί να μιζεριάζουν και να έχουν ένα γιατρό να μιλάνε μέσω Zoom. Και άλλο είναι να πούμε ότι θα δημιουργήσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους να μπορέσουν να επιστρέψουν στο χωριό, στον τόπο τους, να δημιουργήσουν μαζί με τους ανθρώπους που είναι εκεί, να αξιοποιήσουμε τη γνώση, την πρακτική και την παράδοση που υπάρχει φωλιασμένη σε αυτούς τους τόπους. Και μια άλλη διάσταση είναι το ότι και στα αστικά κέντρα, τα οποία ακριβώς για τους λόγους που μας εξήγησε πριν ο Βίρονας, έχουν γίνει ανυπόφορα. Όποιος μένει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ξέρει τα προβλήματα που έχει καθημερινά. Κανείς μας δεν θα ήθελε να ζει έτσι. Αλλά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες συνθήκες κάπου που δεν θα χρειάζεται να είμαστε 40 λεπτά στην κίνηση κάθε μέρα ή που δεν θα είμαστε κλεισμένοι σε ένα διαμέρισμα με τα παιδιά μας να ουρλιάζουν. Οπότε και εδώ υπάρχει μια νέα διάσταση για το μεταξύ αστικού και πώς είναι, αγροτικού, περιαστικού, πώς μπορούμε να το ονομάσουμε, και πόλης και υπαίθρου τέλος πάντων, στο ότι ο αστικός σχεδιασμός, ο χωρικός σχεδιασμός μάλλον, για να το πάμε ευρύτερα, μπορεί να συμπεριλαμβάνει το τι δυνατότητες υπάρχουν για ανθρώπους, μηχανήματα, πόρους, να μην μετακινούνται πλέον όπου χρειάζεται να καταναλωθούν, αλλά να μπορούν να δημιουργούνται και να βελτιστοποιούνται εκεί που χρειάζονται, εκεί που παράγονται. Να μπορέσουμε να σκεφτούμε δηλαδή με τρόπους να ενισχυθεί η αυτονομία τοπικά, οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρώτα λόγο και πρόσβαση
στην τεχνολογία, στα εργαλεία, στους πόρους που χρειάζεται για να αναπαράξουν τη ζωή τους, ταυτόχρονα όμως έχοντας ανοιχτή την πόρτα να μοιραστούν τη γνώση, να μοιραστούν τα σχέδια, να μοιραστούν την τεχνογνωσία, για να μπορούν αυτές τις δυνατότητες να τις έχουν όλοι παντού. Και τι, τι πιο δημοκρατικό από αυτό? Ναι, δεν ξέρω. Θα το αφήσω εδώ να το συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Ελπίζω να μην καταχράστηκα τον χρόνο. Άψογος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ας πάμε τώρα από το ειδικό στο γενικό. Και θα δώσω το λόγο στην Καρολίνα Περπίνια Καστίγιο. Είναι εδαφική και γεωχωρική αναλύτρια στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μας δώσεις λίγο το πλαίσιο, Καρολίνα, της διαφοράς πόλης Πέτρου. Thank you for the invitation to be here today, and good morning to everybody. Yes, in fact, my thoughts and my reflection are going to be accompanied by several slides, because I think in this session of urban-rural divide, first of all, we need to identify which is cities, which is towns, which is rural, and then in the Commission, we are using this type of definitions where we classify cities, towns, and rural areas across the whole Europe at municipality level and also at regional level, also taking into account the remote areas that are those areas that driving far from the city, driving 45 minutes from the nearest city. So I totally agree with the speakers, that the professor and the others, because we have a strong population change, and here in this map we can see in cities colored with red, towns colored with orange, and rural areas colored with green, where we have seen an increased population in cities and towns during from 1961 to 2018, which is our current data, but also in the projections, these trends will continue. So we have seen in the map, all the light green are the areas, the rural areas, where they have been losing population during the last decades. And then the dark red or dark orange, it where the population has, these rural areas that have been losing population has moved to these cities or towns. So here, also at member state, we have analyzed what is called a compound annual growth rate. And here I have divided these countries, all member states, in three groups. The first group is the group that has been declining population in all the three typologies continuously. So we have a second group, which mainly is the rural population, where Greece is located there, together with Spain and Italy and other countries. And this population, rural population, has been transferred to towns and cities. And the last group is the one that always, sorry, this is the second group. And the third group is the countries where the three typologies have been growing during the last decade, so they don't have this, they have less pronounced the problem of the population. So this, the population, is also linked with the progressing aging, as the professor and other speakers have mentioned this morning. It's not only a problem in Greece, it's only it's extended to other member states, and also this affects the working age population. The working age population supports all the public services and taxation and other things, so we need to really care about the working age population, the young people, because it's usually the people that migrate from places where they don't have job opportunities. So here, not only rural areas are losing population, also we have analyzed the cities, main cities, functional urban areas. This is another example where, in this case, Greece is also, together with Portugal and Spain, the main cities have been analyzed through two different periods, and from 2001 to 2011, these cities, these main cities, were growing. When the financial crisis arrived, then they start to shrink. So in this case, we have this consequence of the financial crisis, but there are other factors that influence this shrinking in cities. So what we can do, or what we can put more effort, policy measures, initiatives at a local level, so we need to improve the provision of services in those areas. Here I bring two examples of distance to primary schools.
and distance to health services. And we can see in this graph where Greece, for instance, in terms of distance to primary schools in cities, it's more or less in the same average that the other member states. But when we look at towns or rural areas, the distance, for instance, increase the gap between cities and rural areas is very big. So this means that we need to put local authorities, regional governments need to put an effort and measures to reduce this gap between urban and rural areas. Also here, okay, this is local map at European level, and this is the distance that at municipality level people need to travel to reach the closest health service. There are some municipalities that people living there, 3,100 municipalities in Europe, needs to travel 50 kilometers to reach the closest health service. So together with this, I'll link it with the digital transition. Also, I have highlighted Greece because it has, when we talk about very high capacity networks or very high speed broadband, also in this case, Greece is one of the countries that has to improve digitalization in this sense, because they are very low in the range of compared to other member states. For instance, Netherlands or the Nordic countries, we know that they are more advanced in these issues, but there are now European funds, there are recovery funds, and we are in the digital era, let's say digital age, and then this needs to be, because it's a basic service, it's becoming a basic infrastructure to recover, as the other speakers have said, to try to recover not only young people, also economic activities, to foster new ways of making, for instance, precision of agriculture, networking, to improve collaboration, local networks. So it's a crucial and fundamental infrastructure nowadays. And my last slide is also related to the competition of land. So we have also an urbanization trend when we take the land for urban sprawl. This land usually is taken by agriculture, fertile soil sometimes, around cities, around urban areas. And here is just an example of what we are developing related to land use and land use changes, which is the agriculture land abandonment. And then also it's projected at European level that more than 3% of the agriculture land will be abandoned in 2030. This can be a challenge, but also an opportunity, because, I'm finished, this is the last slide, because this abandoned land can have different trajectories. We can just leave a natural regrowth, no? Like forest, becoming natural area, but also we can use this abandoned land either to recover again, if it's possible, to agriculture land, to make it productive land, or we can use it for other uses, like renewable energies, for instance, to plant their bioenergy crops and to use this land for other uses, or to other economic activities. So this is also an opportunity, it's a challenge, because we should really use our agriculture land for the purpose that it's made, but we can use it also for other purposes. And these are some of the publications. Maybe if someone is interested, I can give you the references of it. But we have analyzed the urban-rural divide from different perspectives, broadband perspective, tourism, sustainable tourism perspective, which is also an important economic activity, demographic perspective, and many others approaches. So just to finish, two important points. This type of challenges that is not only a problem of Greece, maybe some problems are more pronounced in Greece than in other countries. This needs to be tackled from a multi-level of governance. So this means local authorities, regional authorities, national governments needs to be really well coordinated and going for the same goal, no? in a particular aspect. And then also I invite you to look for the new rural observatory in case people is interested in rural areas, because the Commission is launching the new rural observatory, which will be a web platform with all the data, statistics, reports, all the information related to rural areas that can bring and can inform policymakers to take decisions in rural areas in particular. So thank you. Thank you, everybody.
I will invite you one more time to hold your phones, go to Metimeter, and answer the following question. Urban-rural divide. Who should bridge the gap? So who is responsible to bridge this big gap, as we discussed? The government. Either with citizens' participation. I'm going to switch again to Greek. So. Είναι το θέμα στο οποίο ουσιαστικά με κάποιον τρόπο όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν. Ποιος είναι υπεύθυνος να βγάλει το φίδι από την τρύπα και μάλλον κατανοώ ότι θα χρειαστεί συνεργασία. Και βλέπουμε ότι μάλλον κερδίζει αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε την αλλαγή με τη συμμετοχή των πολιτών. Θα σας καλέσω πριν περάσω στις, ίσως σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας, αν θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι πρώτα τους ομιλητές για αυτά που είπαμε. Ωραία, έχουμε δύο. Thank you. Is there, the question is directed to Carolina, is there a gender analysis that you do about the whole issue? That would be very interesting for us to know. Yes, this is one of the topics really difficult because to find, for instance, employment or any kind of issue divided, split it in gender, for instance, is very difficult at European level. So we don't have this type of data. We have member states that provide us from Eurostat or particular regions that provide us data, and then we can analyze this data. But of course, it's something that is in the political agenda, especially. I'm sorry to talk about always rural, but it's my topic. I am expert. Rural woman, for instance, because they need specific services on rural areas to really develop their own life, professional life, because they usually, women in rural areas usually are taking care of their families, of their children, of course, of the, and they don't really progress, and they don't really are within the working life. So especially rural women is on the agenda, but in general the gender. Also analyzing, for instance, why I am really interested to analyze, I have done some analysis, why women don't choose ITC studies, for instance, related to informatics, mathematics, other technical studies, no? Because it's really reduced the number of women that select these studies for the future professional life, for instance. So we are dealing with this type of topics, but yeah, data sometimes is not really available. Great, thank you. Ονομάζομαι Σαργιανίδου Εύα, είμαι η συνιδρύτρια της Βρέστερα, που είναι μια κοινωνική επιχείρηση εδώ στη Θεσσαλονίκη και ανήκουμε σε ένα maker space εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ήθελα να σας στείλω τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, γιατί εμείς είμαστε εν αναμονή του να γίνουμε ένα Fab Lab και δεν θα γίνουμε μάλλον. Και γι' αυτό καταλήξαμε στο να βρούμε λύσεις χειρονακτικές. Οπότε, αλλά είμαστε μέσα στην πόλη και βλέπω ότι οι ανάγκες είναι οι ίδιες και καμιά φορά όσο περιμένεις μια προηγμένη τεχνολογία, ας την ονομάσουμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, καμιά φορά ίσως να είναι καλύτερα να δούμε την τεχνολογία που βολεύει. Κάτι που όντως απτά να γίνεται, γιατί αλλιώς θα είμαστε εν αναμονή μονίμως μιας τεχνολογίας που θα έρθει και φαίνεται πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά καμιά φορά η ζωή μπορεί να είναι διαφορετική. Η ζωή εννοώ και οι ανάγκες να είναι διαφορετικές, οπότε we hear you κανονικά. Και ας είμαστε μέσα στην πόλη. Και μια ερώτηση αφορά το σύνολο όλων. Είδαμε ότι δημογραφικά έχουμε αυτά τα προβλήματα, είδαμε τι σημαίνει, μπορεί να σημαίνει η εγκατάλειψη της γης και συζητούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ πως αυτό είναι μια αλλαγή που όλα θα έρθουν από κάτω προς τα πάνω. Η ερώτηση είναι ότι αφού η κοινωνική επιχειρηματικότητα
έχει αυτό, δηλαδή οργανώνει τοπικά τις κοινωνίες στο να συμμετέχουν περισσότερα σε αυτά που συμβαίνουν και να αλλάξουν ακόμη και τη θέση της γυναίκας μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι πιο ανοιχτά, πιο δημοκρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνουν περισσότερο κόσμο. Αν αυτό έχει μελετηθεί, αν έχουμε βάλει την κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσα στη συζήτηση για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το ratio ανάμεσα στο τι συμβαίνει στην πόλη, στην Ήπεθρο και όλη αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τους ανταποδίδω. Και εγώ παιδί της πόλης είμαι. Είναι ο πατέρας μας στιευόταν ότι για χρόνια ότι πίστευα ότι τα πορτοκάλια μεγαλώνουν με σετελάρα και άλλα, για χρόνια δεν είχα δει πορτοκαλιά. Τέλος πάντων, συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να απαντήσω στο σχόλιο γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό στο πλαίσιο της συζήτησης εφόσον έχει μπει σε κεντρικό θέμα οι σύγχρονες τεχνολογίες. Συμφωνώ απόλυτα ότι το τι είναι προηγμένη και τι όχι τεχνολογία δεν το καθορίζουν απαραίτητα οι ανάγκες των ανθρώπων που τις χρειάζονται και ούτε καν οι ανάγκες του πλανήτη. Γιατί να έχουμε στο νου μας ότι όταν μιλάμε για τις λεγόμενες υψηλές τεχνολογίες, δεν είναι μόνο να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν και το τι ανάγκες λύνουν, είναι το ότι από κάπου πρέπει να κατασκευαστούν. Έχουν πρώτες ύλες οι οποίες βγαίνουν από πολλά μέρη του πλανήτη τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όταν μετράμε τον αντίκτυπό τους. Και φυσικά πρέπει να επισκευαστούν, πρέπει κάποια στιγμή θα τελειώσει ο κύκλος ζωής τους να πεταχτούν κτλ. Οπότε συμφωνώ στο να μην γίνεται Fab Lab, με την τυπική έννοια, ας πούμε, καταλαβαίνω. Και επίσης, ναι, ότι οι ανάγκες μιας πόλης και της Ηπέθρου δεν είναι απαραίτητα διαφορετικές, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι επιδιώξεις μας είναι κατά βάση σε ανθρώπινο επίπεδο το να έχουμε μια καλή ζωή, στον τόπο τον οποίο είναι οι κοινωνικές μας σχέσεις και εκεί που θα θέλαμε να ζούμε. Και ο σκοπός είναι το να βρούμε με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνει αυτό. Και εδώ να έρθω να δώσω μια πρώτη απάντηση. Κάτι που δεν ανέφερα στο εγχείρημά μας είναι ότι φυσικά είναι μια κίνηση από τα κάτω, αλλά το κράτος έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το κράτος, είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση που μας παραχώρησε ένα κτίριο στο καλέντζι του Δήμου Βορειών Τζουμέρκων και μας έδωσε το OK στο να το χρησιμοποιήσουμε, να το κάνουμε maker space, να μας καλύψει κάποια λειτουργικά έξοδα, το ρεύμα, να το βάψουμε, να το φτιάξουμε. Μέχρι τις χρηματοδοτήσεις που τις λαμβάνουμε από το πιο πάνω κράτος, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλα αυτά. Και για να ακουμπήσω σε κάποια πράγματα που αναφέρθηκαν πριν, ποιος είναι, αν μιλάμε για την ευθύνη το να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, την ευθύνη την έχει προφανώς το κράτος με την ευρεία έννοια, που είναι οι θεσμοί τους οποίους φτιάξαμε για να μπορούμε να ζούμε μαζί. Κεντρικό ρόλο σε αυτό έχει φυσικά η κυβέρνηση, το κεντρικό κράτος, το σύστημα διακυβέρνησης, οι πολίτες οι οποίοι χρειάζονται το πλαίσιο για να μπορέσουν να συμμετέχουν, αλλά όπως ακριβώς και οι υψηλές τεχνολογίες και το μοντέλο παραγωγής τους δεν φύτρωσε, είναι αποτέλεσμα κάποιων πολύ συγκεκριμένων πολιτικών που στήριξαν συγκεκριμένα μοντέλα επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής. Έτσι, αντίστοιχα και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι ανοιχτές τεχνολογίες και η ήπια παραγωγή σε τοπικό επίπεδο είναι μια εναλλακτική η οποία αντίστοιχα χρειάζεται τη στήριξη του κράτους για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο ρημότητας να καλύψει τις ανάγκες του σήμερα. Πολύ ωραία. Κύριε Κοτζαμάνη, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο σε αυτό, γιατί μιλήσαμε για πολιτικές και εσείς είπατε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες για να αλλάξει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, η κρίση ήταν και μια πρόκληση στη χώρα μας. Με ποια έννοια, ότι μια σειρά νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι βρέθηκαν σε ιδιαίτερη δυσκολία να επιβιώσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στις δύο μετροπολιτικές περιοχές. Επομένως, έχουμε μια ήπια αντίδραση, αυτή που είπα προηγουμένως. Ένα τμήμα του ήταν αυτό που λέμε η παθητική επιστροφή και η ενεργητική επιστροφή. Η ενεργητική επιστροφή έγινε χωρίς καμία στήριξη από κανέναν. Επομένως, χωρίς την ανάπτυξη, χωρίς τη δημιουργία εργαλείων και πολιτικών, ώστε να ενισχυθεί αυτή η τάση. Αυτό είχε από την άλλη μεριά ένα άλλο αρνητικό. Ότι η μειωμένη ενεργητική επιστροφή στο ύπαιθρο συνοδεύτηκε από την εξαιρετικά έντονη μετανάστευση στο εξωτερικό. Επομένως, ενώ η κρίση θα μπορούσε να δώσει έναυσμα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εργαλεία και πολιτικές οι οποίες θα επέτρεπαν, δεν μιλάω για πλήρη αναστροφή των τάσεων, λέω για μερική αναστροφή των τάσεων, δεν οδήγησε σε αυτό, οδήγησε στη μαζική φυγή των νέων μας στο εξωτερικό. Τώρα, μπαίνει και ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία συζητάμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας είναι κατ' εικόνα και ομοίως σε μεγάλο βαθμό της κεντρικής διοίκησης. Επομένως, έχει όλα τα θετικά και αρνητικά, τα θετικά είναι εφημισμός, της κεντρικής διοίκησης. Από την άλλη μεριά, για να λύσουμε
Να βρούμε λύσεις σε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα δεν θέλω να κάνω κριτική ούτε στις περιφέρειες Ελλάδος, ούτε στην κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων στην ΚΕΔΕ, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη σε μεγάλο βαθμό οι περισσότεροι δήμοι της χώρας μας. Δεν μιλάω τώρα για τους κεντρικούς δήμους, τα υπόλοιπα, ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο όσο το αφήνουμε και διονύζεται, είναι πιο δύσκολο να αναστρέψουμε. Ποιο είναι αυτό εδώ πέρα, που είναι και το γνωρίζουμε χρόνια, δεκαετίες, είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας, στον ύπαιθρο χώρο, που είναι εξαιρετικά γυρασμένες. Η γύρανση δεν είναι αφεαυτού κάτι θετικό ή αρνητικό, δεν είναι το θέμα εκεί πέρα. Είναι το εξής, ότι όταν έχετε πληθυσμούς σήμερα στη χώρα μας το 2020 εξαιρετικά γυρασμένους, σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, μιλάμε τώρα ψηφιακή επανάσταση, νέες τεχνολογίες και τα υπόλοιπα. Το ευνοϊκότερο θα ήταν να έχετε νεανικούς πληθυσμούς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Στους χώρους αυτούς έχετε υψηλή συγκέντρωση γυρασμένων πληθυσμών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Επομένως, οποιασδήποτε προσπάθειες παραγωγικής ανασυγκρότησης σκοντάφτω, αν θέλετε, στο θέμα ότι δεν υπάρχουν νέοι παραγωγικής ηλικίας υψηλής εκπαίδευσης. Αυτό η Δήμαρχή μας και η τοπική κοινότητα το έχει συνειδητοποιήσει τελευταία χρόνια, βλέποντας το θέμα της εκπαίδευσης. Βλέποντας ότι υπάρχουν όλο και λιγότερο παιδιά στα σχολεία. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι συνάρτηση όλης της αλυσίδας που είναι υψηλή γύρανση, εγκατάλειψη της υπαίθρου, εγκατάλειψη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα φυγή το νέο μας και από τον αστικό χώρο αλλά και από τον υπαίθρο χώρο. Μαζική φυγή στο εξωτερικό. Έχουμε 500 με 600 χιλιάδες νέους 25 έως 45 χρονών παραγωγικών και αναπαραγωγικών ηλικιών που εγκατέλειψαν τη χώρα μας τα 12 τελευταία χρόνια. Και αν δεν υπήρχε και ο κορονοϊός, ο οποίος έβαλε εμπόδια στις μετακινήσεις, αυτή η φυγή θα ήταν ακόμα πιο έντονη. Είναι πάρα πολλά 500 χιλιάδες άτομα ηλικίας 25 έως 45 χρονών σε μία δεκαετία. Φυσικά, και κλείνω να μην παρεμβαίνω, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, με προεξέχουσα την Κροατία, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έχουν μαζική φυγή νέων παραγωγικής και αναπαραγωγικής ηλικίας και το θέμα δεν είναι το brain drain. Έχουμε το χαρακτηρίσμα σαν brain drain. Δεν φεύγουν μονάχα οι υπερεκπαιδευμένοι. Φεύγουν συνήθως όλοι, ένα μεγάλο τμήμα των νέων που είναι οι πλέον δημιουργικοί, αυτοί οι οποίοι έχουν δηλαδή μεγαλύτερη, αν θέλετε, έφεση στο να δημιουργήσουν κάτι στο μέλλον. Προφανές είναι μέσα και οι υπερεκπαιδευμένοι, αλλά μην το περιορίζουν το θέμα μονάχα στην υψηλή εκπαίδευση. Και αυτό χαρακτηρίζει και τη χώρα μας, χαρακτηρίζει όλες τις υπόλοιπες χώρες του Δυτικού Βαλκανίου με προεξέχουσα την Κροατία, εκτός από την Αλβανία, όπου οι νέοι τους έχουν φύγει και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι να φύγουν. Χαρακτηρίζει το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, εμάς, την Κροατία, τη Βοσνία-Ζερβοβίνη. Επομένως, είναι ένα μαζικό φαινόμενο στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ελλάδα, το οποίο δεν βλέπω πώς θα ανακοπεί αν δεν υπάρξουν ριζικές ανατροπές στο μοντέλο ανάπτυξης που έχουμε και στα προτεραιότητες που βάζουμε σε συνάρτηση φυσικά πάντα με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον τώρα, το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά μπαίνει με μεγαλύτερη επίταση τα τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα, πάντως, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το θα γίνει στη χώρα μας. Το κατάλαβα. Νομίζω το καταλάβαμε. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Το καταλάβαμε όλοι. Θέλω όμως να βάλω εγώ μια νότα αισιοδοξίας και θα δώσω, πριν πάω στην ερώτησή σας, θα δώσω το λόγο στην Σεβδαλίνα, που από ό,τι καταλαβαίνω το Γκάμπροβο έχει νέους ανθρώπους. I just wanted to add something regarding the social enterprises and social entrepreneurship. In Bulgaria, at national level, before the pandemic, there were two open schemes for financing startups or existing businesses that have social aspects. That means applicants need to have social activity or represent certain disadvantaged groups, or it was a number of criteria. But this was at national level in support to what the colleague said. It was a government policy. Unfortunately, at municipal level, we can do only ad hoc activities and answer specific needs, but we can't support, at least in Gabrov, we can't support massive initiatives regarding social entrepreneurship. And what we would like to see, and it is talked a lot recently, is that regions and municipalities at European level are given more independence to solve their own issues. Thank you. Great.
And let's have, we have two questions, and I think we'll close the session with this. The lady with the curly hair was first, and then I'll go to you. Hi. My name is Alison Vernayen. I'm a sustainable development specialist and student as well. A couple of years ago, I was working as a youth ambassador for the French-German youth organization, and one of the central questions that we had was to know how to achieve access to culture to people in rural areas. And my question to you is, have you thought about this issue? Because for me, it's very important. I believe that with infrastructure, health, education, and work, culture is really, really important to make rural areas as well attractive to people. And that's my question. Have you thought about this? And what are the issues? And what do you think could be changed? And who should change it in order to give access to rural people culture? Is this a question to everybody or to specific? To anyone. Have you done some work on this? Is anybody that would like to take the floor? I think. Back to Gabrovo. Okay. In Bulgaria, in our villages, function so-called community centers that organize some, well, it's not culture, it's not high culture, it's more of an activity with traditional and with the local residents. Years ago, we thought of diversifying cultural life and taking the cultural activity out of the city center, and we prepared a project to have cultural activities in the different neighborhoods, in different regions of the city, not in the center, and also to travel around, even to other municipalities. It was approved, but unfortunately not financed, and this is our experience. As for the young people, I would like to share one practice, if you allow me maybe 2 more minutes, which was very appreciated. It started almost 10 years ago. The idea was of a young girl to bring the gap between the youth and the elderly, to bring the gap between the urban or civilized and the rural and traditional. And so the idea was young people till the age of at about between 15 and 20 go for 1 week in the homes of residents in the villages, spend a week there and do things together, take part in whatever their everyday life activities are. It is harvesting, planting, maybe plants, and picking up harvest, going in the woods, learning how to survive in the woods, learning about wildlife, cooking the traditional meals, following the traditional recipes, learning traditional rites and customs of the villages. And so this was very appreciated. Many people were willing to take part in this activity from abroad even. We made exchange with Belgium. We had people who immigrated from Bulgaria but wanted their children to take part in this initiative and to learn the local culture and tradition and the rural aspect of life, and it also brings them back to environment. And the elderly people got acquainted with the digital world, the modern technologies, they learned to use internet, Facebook, and they communicated with these young people, and so they were called grandparents for rent and grandchildren to lend. So this is a practice that may be interesting, and it is still popular. Unfortunately, in the pandemic, we had to cancel it.
Now it has developed, it got a new dimension. We involved people who reconstructed with natural materials certain areas in the villages. But it's too much. Ας ακούσουμε και την τελευταία ερώτηση. First of all, thank you very much for all these precious inputs. I'm Sina Mardar from the Berlin office of the Heinrich Böll Foundation. And I would like to hear whether the food scarcity, water scarcity, and also natural disasters, extreme weather conditions are considered in the policy making or also in the analysis and research. Thanks. Is there any specific It would be maybe for Carolina and Alexandro more, but if you have more to tell, please. I think Carolina. So in general, in the commission, specifically in the Joint Research Center, there is experts dealing with, for instance, heat waves, flooding areas, climatic extreme situations. It's not our area of expertise, but yeah. From my side, the only point of view that I can give is related more to the agriculture land and the forest. There is an afforestation in Europe, and well, in the contrary, agriculture land is been reducing since last decades. And this, of course, create an impact on environment, no? On flora and fauna related to agriculture or forest. In this case, we know the fire risk and these things. But in particular, I cannot really be specific on the environment and extreme situations. Ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Παζίδη και τον κύριο Κοτζαμάνη, παρακαλώ. To make it in English or in Greek? Όπως θέλεις. Όπως θέλεις. Okay, I'll do it in English. Oh no, I'll do it in Greek. You have your headphone. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να γίνω λίγο πολιτικός για το τέλος. Όχι πολιτικός, πώς το λένε, επαγγελματίας. Πολιτικός κατά την αριστοτελική έννοια. Αρχικά, σε σχέση με φυσικές καταστροφές και έλλειψη τροφίμων, επιστημιστική κρίση και όλα τα λοιπά, πρώτον, η δική μου απάντηση προφανής θα ήταν ότι οι παραδοσιακές πρακτικές, όπως είναι η περμακουλτούρα, όπως είναι η μικρής κλίμακας καλλιέργειες, οι οποίες χρησιμοποιούν παραδοσιακούς σπόρους κτλ., έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο ανθεκτικές, ότι μπορούν να δώσουν λύσεις, ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρή κλίμακα ακόμη και στο αστικό τοπίο για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των πόλεων και της υπαίθρου κτλ. Αυτό είναι το πιο ουδέτερο επίπεδο. Μετά, το πιο πολιτικό επίπεδο είναι ότι. Το ότι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις ως φυσικές καταστροφές από μόνο του είναι μέρος του προβλήματος. Γιατί δεν είναι φυσικές καταστροφές, προκαλούνται από τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε τις πόλεις μας, από τον τρόπο με τον οποίο φτιάξαμε τις ζωές μας. Και αντίστοιχα, το όλο πλαίσιο αστικό εναντίον υπαίθρου, ας πούμε, από μόνο του είναι επίσης μέρος του προβλήματος, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη των πόλεων, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογίες, αύξηση του ΑΕΠ κτλ., αγνοώντας τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην Ήπεθρο. Γιατί η ανάπτυξη που συμβαίνει στις πόλεις παράγει κάποιους σπόρους. Χρειάζεται κάποια ενέργεια, χρειάζεται νερό, χρειάζεται τέτοια πράγματα. Αυτά έρχονται από κάπου αλλού. Οπότε, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια συνολική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν φτιαχτεί οι ζωές μας, συνθέμελα, ας πούμε, δομικά. Θα το αφήσω εδώ. Κύριε Κοτζαμάνη, έχουμε πλέον περιθώριο να αλλάξουμε κάτι ώστε να μπορέσει να έρθει, όπως λέει και ο Αλέξης, ο νέος να επιστρέψει στην Ήπεθρο και να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε. Έχετε μια ιδιαιτερότητα στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι από τις χώρες της Ευρώπης η οποία υπέστη τη βαθύτερη κρίση με το μεγαλύτερο χρόνο διάρκειας. Δεν έχουμε βγει ακόμη. Επομένως, και έχετε ταυτόχρονα αυτό που είπα στην αρχή, μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο. Δηλαδή, στα 3% της επιφάνειας έχετε 60% του πληθυσμού. Επομένως, και ταυτόχρονα έχετε μια κρίση. Επομένως, έχετε περιορισμένους πόρους. Έχετε η κλιματική αλλαγή, την οποία βλέπουμε όλοι μας. Επομένως, μπαίνει το ζήτημα της διάθεσης των πόρων. Πρέπει να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις στα δύο μεγάλα συγκροτήματα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να επενδύσετε σε διάφορους τομείς. Ταυτόχρονα πρέπει να επενδύσετε ώστε να ανατραπούν τάσεις υπερσυγκέντρωσης.
Πώς θα μπορέσετε να τα κάνετε ταυτόχρονα σε μια περίοδο μαζί, όπου έχετε το διχασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που έρχονται εκείνο όλο και θέλουν επενδύσεις. Εντάξει, θα γίνει σε λίγο, θα γίνει χαμός στην Αθήνα, στη Μετροπολική Περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Και το βλέπουμε μπροστά μας. Πράγμα που σημαίνει ενεργές πολιτικές και επενδύσεις. Και ταυτόχρονα σε περίοδο κρίσης με περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώρια, να μπορέσετε να ενισχύσετε τον ύπαιθρο χώρο, δίνοντας κίνητα, κριτήρια, πολιτικές που θα επιτρέψουν ανθρώπους που έχουν μείνει να μην φύγουν και όσοι ενδεχομένως επιδιώκουν να γυρίσουν, να γυρίσουν. Είναι μια αντίφαση η οποία είναι δύσκολο να λυθεί. Έχουμε ένα σχετικό πλεονέκτημα σχέση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, που έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με την Ιταλία και με την Ισπανία. Η εσωτερική μετανάστευση δική μας είναι πρόσφατη και όλοι έχουμε ακόμη κάποιες δεσμούς συμβολικούς, συναισθηματικούς και υλικούς με τον χώρο από τον οποίο καταγόμαστε εμείς, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, που είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά αυτό το πλεονέκτημα μόνο το ότι έχουμε ακόμα δεσμούς υλικούς, συναισθηματικούς, μυθικούς και πραγματικούς, δεν φτάνει σαν κίνητρο για κάποιο νέο που είναι 25, 30, 35 χρονών να επιλέξει να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής των γονιών των παππούδων του, ωραία, να κάνει αυτή την επιλογή σε σχέση με την επιλογή «φεύγω στο εξωτερικό», η οποία είναι μια ανοιχτή επιλογή, η οποία δεν θα κλείσει, θα παραμείνει. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια καμπή ιδιαίτερα δύσκολη, που πρέπει να επιλύσουμε δύο σημαντικά προβλήματα με περιορισμένους πόρους και φυσικά η ζυγαριά, κατά τη γνώμη μου, θα γύρει υπέρ των επενδύσεων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν τις εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δύο μητροπολιτικές περιοχές. Δηλαδή, είναι σε μεγάλο βαθμό νομοτελειακό, αν θέλετε, όπου έχει συγκεντρωθεί το 60% του πληθυσμού. Δηλαδή, έχετε 1,5 εκατομμύριο στη Θεσσαλονίκη και 3,5 εκατομμύρια στην Αθήνα, στις μητροπολιτικές περιοχές. 5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 50% του πληθυσμού, με συνταρακτικά προβλήματα τα οποία έρχονται λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και στα δύο αυτά θέματα. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό σας λέω δεν είμαι και αισιόδοξος, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών που υιοθετήθηκαν μεταπολεμικά από το 1950 και μετά, η οποία οδήγησε σε μια κατάσταση και αυτή εδώ πέρα, την οποία πάμε να λύσουμε στην δεσμενέστερη περίοδο της ιστορίας μας όσον αφορά τα περιθώρια που έχουμε για να δράσουμε. Και να αντιδράσουμε. Γι' αυτό και το μότο μας είναι Rethink React. Ευχαριστούμε πολύ.